για βρώμη και πόλη. Τον 3ο Μάη του 1978 μας την πέσανε αρκούδες απ' τα βουνά και τα κάνανε όλα χαμό και πανικό και τρέχαμε δεξιά και αριστερά μπας και προλάβουμε να δούμε για τελευταία φορά τα βλέμματα των αγαπημένων μας προσώπων λίγο πριν τους κατασφαράξουν. Μετά έπεσε χιόνι, 3 χρόνια χιόνι, άσπρο να χορτάσει το μάτι σου, άσπρο να διαλύσει τα νεύρα σου. Και όταν που και που εμφανίζονταν κάνα σαν κατεμένος ήλιος, όλοι φοράγαν τα μαύρα τους γυαλιά και κλαίγαν από μέσα τους. Ώσπου ένα ανοιξιάτικο πρωινό μπήκε ένα φως από τα παράθυρα τόσο δυνατό που χάσαμε την όρασή μας για πάντα. Μετά τα γυαλιά μας γίναν βασικό αξεσουάν. Σου είπα, φτιάξε τις βαλίτσες σου Αγλαία, αυτό το μέρος δεν είναι για μας. Και κατάλαβα από τη μυρωδιά του δωματίου τη θλίψη σου. Αλλά το σωστό να λέγεται. Μετά από 7 μήνες ταξίδι, φτάσαμε σε ένα μαγικό μέρος που τα τέρατα ούτε που το πλησιάζανε. Εδώ θα έγραφες το βιβλίο σου. Ίσως να με λέγανε Γιώργο, Γιάννη, Μαρία, μα ποιο από τα ονόματα είναι το σωστό δεν μπορούσες να θυμηθείς. Μάλλον φανήκαμε τυχεροί τον πρώτο καιρό και ξεχάσαμε. Ίσως ταξιδέψαμε πολύ πολύ μακριά, αλλά μετά κάτι άρχισε να φταίει στο φαΐ. Στην αρχή ήταν μόνο καούρες. Αργά το βράδυ που ταράζανε τον ύπνο. Μετά αρχίσανε οι ανακατοσούρες, διάρειες, εμετοί. Ζήσαμε ένα ολόκληρο χρόνο αγκαλιά με εκείνη τη γριά λεκάνη. Ήταν η σειρά σου να μου πεις πάμε. Ζυγίζω 37 κιλά. Γνωρίσαμε έναν αστείο γεράκο που είπε πως μπορεί να μας φιλοξενήσει όταν θα πιάναμε λιμάνι. Κι έτσι έγινε. Βολευτήκαμε στις πίσω κρεβατοκάμαρες. Λίγο-λίγο αρχίσαμε να παίρνουμε βάρος και τον αγαπήσαμε τον παππού. Μας φρόντιζε σαν να ήμασταν παιδιά του. Μια μέρα έφερε στην αυλή κάτι τεράστια σκυλιά με 2 κεφάλια και κάτι γλώσσες πεταμένες έξω σαν χαλιά για αστέρες του Χόλιγουντ. Μας τύχησαν 3 πόδια και μερικές πληγές. Μετά βγήκαμε πάλι στον δρόμο. Πάλι στον δρόμο.